Είμαι από Κόνιτσα και όπως το ξέρετε όλοι στην Κόνιτσα έζησε, γεννήθηκε και έζησε, δεν γεννήθηκε ακριβώς εκεί, γεννήθηκε στην, στα φάρασα της Καπαδοκίας, ο Γεροπαΐσιος, αλλά σαράντιγο μωρό έφυγε από εκεί και ήρθε και κατέληξε τελικά πρόσφυγας με οικογένειά του στην Κόνιτσα. Εκεί λοιπόν τα πρώτα του χρόνια ήταν τόσο δοσμένος στο Θεό που οι κονιτσώτες τον είχαν λατρέψει. Πραγματικά όμως τον είχαν λατρέψει. Και μου διηγούνται δύο γεγονότα, δέστε τι θαυματάκια έκανε από την αρχή της καλογερικής του ζωής. Πηγαίναμε λέει ένα πρωί, μου έλεγε ο αδερφός του και οι άλλοι που ήταν παρέα. Πηγαίναμε ένα πρωί από την Κόνιτσα στο Στόμινιο στο μοναστήρι για να λειτουργηθούμε. Ο γέροντας είχε τον τροβά με τα πρόσφορα και με τον άμα και εμείς όλοι μαζί και πίσω ερχόταν ο παππούλης ο καημένος να πάμε πάνω να κάνουμε τη Θεία Λειτουργία. Όπως περπατούσαμε μέσα στο δάσο εκεί δίπλα στο ποτάμι στο ναό αρχίζουμε να ακούμε μέσα από το δάσο τα κλαδιά ένα τεράστιο ζώο. Ξεπροβάλλει πίσω μας και ήταν μια αρκούδα τεράστια όμως φεγάλη. Εμείς, μου λέει ο αδερφός τον κύριο Ραφαήλ, φω, τρέξαμε σαν να κάναμε κατοστάρι μέχρι το μοναστήρι. Γιατί φοβηθήκαμε τόσο. Ο Γεροπαΐσιος με το βήμα του το κανονικό, με τον τροβά του και το αγρίμι η αρκουδίτσα από πίσω. Ήρθε, εμείς ψάξαμε να βρούμε πώς μπορούμε να πούμε στο μοναστήρι. Το μοναστήρι λέει ήταν κλειστό. Και όταν βλέπουμε στην άκρη από το χωράφι εκεί που είναι η βρύση τώρα, ξεπροβάλλει ο γέροντας και από πίσω σαν το γαϊδουράκι να έρχεται η αρκούδα. Εμείς μαζευτήκαμε λέει στην πόρτα και περιμέναμε τι θα γίνει τώρα, ποιον θα φάει πρώτον. Έρχεται λοιπόν κοντά ο γέροντας, κοντά μας, εκεί μπροστά μας. Έρχεται και η αρκούδα βγάζει από τον τροβά του ένα πρόσφορο από αυτά που είχε για τη λειτουργία. Της το δίνει, τη χτυπάει στο κεφάλι και της λέει «Κοιτά, μη ξαναφοβήσεις κανέναν εδώ. Αυτοί είναι προσκυνητές στην Παναγία. Άντε στο καλό τώρα». Έκανε λέει μετάνια η αρκούδα και έφυγε. Κάποια άλλη φορά μου έλεγε ο κ. Βασίλης ο Μάστορας, αχ που τον είχα στο Συμβούλιο χρόνια αντιπρόεδρο στο Σωματείο Κοινωνία Αγάπης και Προσφοράς Γέροντας Παΐσιος, τι μου διηγήθηκε. Εκεί που καθόμασταν λέει και χτίζαμε το μοναστήρι, διότι το μοναστήρι είχε ανατιναχτεί από τους Γερμανούς. Και όταν πήγε εκεί ο Γεροπαΐσιος, μόνο ο ναός ήταν όρθιος. Όλα τα άλλα τα κελιά ήταν ερείπια. Πήγε λοιπόν φύγαμε λοιπόν όλοι εκεί και χτίζαμε το μοναστήρι. Ένας κουβαλούσε πέτρο, άλλος κουβαλούσε τσιμέντα, χαλίκια, ξύλα για τα καλούπια, καλουπώναμε, φτιάχναμε. Και βλέπουμε κάτω, είχε ένα μικρό κυπάκο ο γέρατας για να παίρνει κανένα μαρούλι, κανένα φασολάκι. Είχε να μαγειρεύει, να τρώει καλοκαιρικά. Βλέπει λοιπόν ένα μάστορα σε ένα λαγό με τα αυτιά πάνω να είναι μέσα στα φαζολάκια και να τα τρώει. Πηγαίνει λοιπόν με το σκεφάρδι έτοιμος να το κοπανίσει μας και τον σκοτώσει. Να τον πάρουν, να τον φάνε οι πονηροί. Και τότε του λέει ο γέροντας, «Ει, φιλαράκι μου είναι!» Και πάει κοντά και δέστε τώρα το δεύτερο θαυματάκι που έκανε με το ζώο. Βγάζει το πάνω από το αυτό το που είναι σαν σακάκι μικρό από το ράσο, το πετάει και το σκεφάζει το ζωάκι και το ζωάκι κάθεται εκεί. Βγαίνει, τον φυγάνει το λαγουδάκι, το φέρει στην αγκαλιά του, του κάνει ένα σταυρό με το μολύβι που είχε, που ήταν μάστορας εκεί και χάραζε. Του κάνει ένα σταυρό και του λέει «Κοιτά, αυτά είναι δικά μου, σε παρακαλώ. Να έρχεσαι εδώ γύρω-γύρω να βοσκάς, σε θέλω για παρέα, αλλά να μην τα ξαναπειράξεις». Πολλές φορές λέει,
λέγανε οι μάστοροι, το είδαμε το λαγουδάκι. Αλλά και στο καλύβι του εκεί στην περίφημη Παναγούδα. Πόσες φορές βλέπαμε να μιλάει με τα ζώα. Έχει κάτι ωραίες φωτογραφίες που έχει το πουλάκι στα χέρια και κάθεται. Τα φίδια που τα φώναζε το παλικαράκι, είχε ένα φίδι που το έλεγε παλικαράκι, μόλις μιλούσε και έλεγε για το παλικαράκι, να το φίδι εκεί. Αχ, αυτοί οι άνθρωποι είχαν γλυκάνει τόσο πολύ την καρδιά τους και είχαν βρει τόσο πολύ την αγιότητα μέσα τους που έφτασαν σε καταστάσεις που ζούσε ο άνθρωπος πριν από την πτώση μες στον παράδεισο, διότι μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος μιλούσε με τα ζώα. Κάθονταν μπροστά του τα ζώα και τον άκουγαν και μιλούσε. Έτσι είναι όταν δεν έχουμε αμαρτίες μες στην καρδιά μας. Να την καθαρίσουμε την καρδιά μας, να μιλάμε ακόμα και με τα ζώα και με τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο και να μας ακούει και ο Θεός. Άιντε μωρέ, αυτό ήταν ο καιρό Παΐσιος. Γι' αυτό εμείς τον λατρέψαμε και τον αγαπήσαμε και τον έχουμε ό,τι πολύτιμότερο είχε η εποχή μας.